Σίγουρα. Ούρλιαξα πολύ περισσότερο από την ευκαιρία που έχασα στη Φιλανδία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πέτυχα γκολ. Γι' αυτό σημαίνει ότι το ήθελα πάρα πολύ, το κυνηγούσα για να τονώσω ακόμα περισσότερο την ψυχολογία μου. Αλλά αυτό που με κάνει περισσότερο χαρούμενο είναι η πρόκληση ομάδα στην επόμενη φάση και η πρώτη νίκη στο Europa League. Ναι, εντάξει, ήμασταν λίγο αγχωμένοι όλη η ομάδα. Και εγώ, εντάξει, όταν μπήκα σε εκείνο το σημείο, ήθελα να κάνω αυτό που έκανα. Δηλαδή, να βάλω ένα γκολ, να βοηθήσω την ομάδα να βάλει ένα γκολ για να τελειώσει εκεί το παιχνίδι. Τέλος, καλό, όλα καλά. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Είναι η αρχή της χρονιάς. Παίζαμε μια ομάδα η οποία έχει, αν δεν κάνω λάθος, σχεδόν ολοκληρώσει το πρώτο γύρο του φιλανδικού πρωταθλήματος. Οπότε έχει μια εξήγηση. Είναι το δεύτερο ουσιαστικά παιχνίδι που έδωσε σε κανονικό επίπεδο. Γιατί στην Αυστρία που πήγαμε, παίξαμε δύο φιλικά. Το τρίτο δεν μπορούσαμε λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Αλλά δίνουμε την υπόσχεση όλη η ομάδα ότι η ομάδα παιχνίδι με τον παιχνίδι θα βλέπει και ο κόσμος και όλη η Ελλάδα σημάδια βελτίωσης. Σίγουρα παίζουμε μια πάρα πολύ και καλή και δυνατή ομάδα. Σεβόμαστε τη Μάντς, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φοβηθούμε την ομάδα. Άμα είμαστε αποφασισμένοι, έχει δείξει ο Στέρας όλα αυτά τα χρόνια ότι πάει να κάνει το βήμα παραπάνω. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή θα είναι η χρονιά που να κάνουμε το βήμα παραπάνω.